I think Israelis are going to be a lot happier, and your producers are going to be a lot happier. And we like the Israeli markets very much. So be prepared for that. We can enjoy each other's the benefits of each other's economies in the most direct sense. We intend to open the dairy market very soon to Greek and Cypriot and other imports. May the best yogurt win. You have a pretty good chance of winning. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σήμερα ανακοινώθηκε πως ο Τούρκος Υπουργός Ενεργείας θα επισκεφθεί το Ισραήλ για να συζητήσει για το φυσικό αέριο μετά την πρόσκληση που έλαβε από τον Ισραηλινό ομολογό του να πάει στο Τελαβίβ. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα μας πει ο Δημήτρης Χατζιωσήφ. Δημήτρη. Μια ανακοίνωση, Μιχάλη, που έγινε στη σκιά της Τριμερού Συνόδου Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Όπως έγινε γνωστό από τον Τούρκο Υπουργό Ενεργείας, ο Ισραηλινός ομολογός του Ισραήλ Κατς, κατά τη χθεσινή του τηλεφωνική επικοινωνία, τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το Τελαβίβ για να συζητήσουν, όπως αναφέρει, τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου. Είναι γνωστό πως η Τουρκία επιδιώκει με κάθε μέσο τα τελευταία χρόνια να πείσει το Ισραήλ για τη δημιουργία ενός αγωγού που θα περνά από την Ανατολική ΑΟΣ της Κύπρου για την εξαγωγή του Ισραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Εξάλλου, Μιχάλη, την ίδια ώρα που βρισκόταν χθες σε εξέλιξη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωνε μέσω Twitter πως συνομίλησε με τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, τον νέο Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας και τον σύμβολο του Αμερικανού Προέδρου για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, Ταν Σαπίρο, σε συνέχεια των συνομιλιών του με τους Υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου. Είναι ξεκάθαρο πλέον, Μιχάλη, πως το Ισραήλ πιέζει και αναζητεί τρόπους για εξαγωγή των φυσικών του πόρων το συντομότερο δυνατόν, με προτεραιότητα τη δημιουργία τερματικού στην Κύπρο, βάζοντας ωστόσο, όπως βλέπουμε, στην εξίσωση και την Τουρκία, ενδεχομένως και με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Γι' αυτό που είπαμε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν εντός 3-6 μηνών, όπως είπε ο ίδιος. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Κρίσιμοι επόμενοι μήνες, τόσο για Κυπριακό, όσο και για ελληνοτουρκικά, συμφωνούν Λευκωσία και Αθήνα. Στη νέα του συνάντηση, Χριστοδουλίδης Μητσοτάκης.